Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε ως νεότερα από χθες μέχρι και σήμερα που είχαμε την κινητοποίηση. Το θέμα των εργαζομένων γιατρών στο νοσοκομείο φέρνει η κυρία Τελιγιορίδου, φέρνει στη Βουλή η κυρία Τελιγιορίδου μια ερώτησή της, στην οποία τονίζει ότι για μια ακόμη φορά το νοσοκομείο της περιοχής μας βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αντί να φροντίσει για τη στελέχωσή του, απολύει συνεχώς εργαζομένους. Λέει επίσης ότι αντί να υποστηρίξουν το νοσοκομείο Καστοριάς, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού μιας παραμεθόριας περιοχής, αδιαφορούν και προχωρούν σε κινήσεις που μαρτυρούν την επερχόμενη υποβάθμισή του, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο για την υγεία, τόσο η κυβέρνηση όσο και η διοίκηση του νοσοκομείου. Αυτά λέει η κυρία Τελιγιορίδου. Επίσης, από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουμε κατάθεση αναφοράς απολύσεων ειδικευόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς. Ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας την ανάκληση των απολύσεων των 5 ειδικευόμενων παθολόγων και των 2 ειδικευόμενων παιδιάτρων του νοσοκομείου της Καστοριάς. Και τέλος, έχουμε σήμερα και μάλιστα πριν από λίγο μια νέα ανακοίνωση της ΕΙΝΔΙΜ, της Ένωσης δηλαδή των γιατρών, των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας, που λέει ότι στα πλαίσια της Πανελλαδικής Τάσης Εργασίας Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος και συμμετοχής της ΕΙΝΔΙΜ πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση των υγειονομικών στην πύλη του νοσοκομείου με αιχμή τα σχέδια απόλυσης 7 ειδικευόμενων γιατρών του νοσοκομείου που βρίσκονται σε παράταση. Σε συνάντηση με τον διοικητή του νοσοκομείου δεν έγινε ξεκάθαρη η στάση της διοίκησης απέναντι στις ανανεώσεις των συμβάσεων, δεδομένου ότι υπάρχουν εισηγήσεις των διευθυντών των κλινικών για την κάλυψη πάγιων αναγκών των κλινικών από τους άνωθεν ειδικευωμένους, αλλά και των κενών θέσεων που υπάρχουν σε ειδικευωμένους στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Η ΕΙΝΔΙΜ επιθυμεί την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση ότι οι παρατάσεις των ειδικευόμενων γιατρών θα ανανεωθούν κανονικά. Συνεχίζουμε καλώντας όλους τους μαζικούς φορείς και τα εργατικά σωματεία της περιοχής σε κλιμάκωση των κινητοποίησεων, ώστε να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των γιατρών και των συμβασιούχων για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο νοσοκομείο Καστοριάς. Ο διοικητής του νοσοκομείου είναι μαζί μας, κύριε Χάτσιο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουν μαζευτεί πολλά και θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ειλικρινά, επειδή έχουμε και την καθημερινή εδώ πέρα, το καθημερινό φόρτο στο νοσοκομείο, είναι τόσα πολλά. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ χρόνο, δεν ξέρω τι χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Όσο χρόνο θα χρειαστεί για να δώσετε κι εσείς από τη δική σας μεριά τις εξηγήσεις και δεν ξέρω, γιατί μέσα στις ανακοινώσεις θα έχετε προσέξει ότι συνδυάζονται με αυτά που γίνονται σήμερα με τους 10 ανθρώπους που επίσης Θα τα πούμε. Ναι, έχουν πριν λίγο καιρό απασχολήσει την επικαιρότητα. Ωραία, όλα θα απαντήσουμε, γιατί εντάξει, λόγω φόρου του εργασίας πολλές φορές δεν παρακολουθώ τουλάχιστον την ώρα που γίνεται τα πάντα, ναι, τα γεγονότα. Ακούγονται συνεχώς ανακρίβειες, ακούγονται συνεχώς ψεύδεις, συκοφαντίες. Εγώ θα έλεγα και στοχοποίηση. Οπότε είναι καιρός να ακούσει ο λαός της Καστοριάς, να ακούσουν οι πολίτες τι πραγματικά γίνεται. Τώρα προηγουμένως άκουσα από εσάς άλλα δύο θέματα. Ναι, είναι τη κυρία Τελιγιορίδου και καινούργια ανακοίνωση της Ένωσης. Η καινούργια ανακοίνωση της ΕΙΝΔΙΜ ήρθε πριν 5 λεπτά μάλιστα. Να με θυμίσετε πριν τελειώσουμε να αναφερθώ και σε αυτά. Ναι. Εντάξει. Καταρχάς θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα και από την αρχή ότι αυτή τη στιγμή μιλάω σαν διοικητής του νοσοκομείου Καστοριάς, έτσι, σαν υπηρεσιακός παράγων, και δεν έχω καμία πολιτική θέση ή συνδικαλιστική δράση. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε έχει να κάνει με πολιτική και συνδικαλιστική δράση, τις οποίες σέβομαι, τις οποίες σε όλη τη διάρκεια της θητείας μου προσπαθώ να έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα τοποθετηθώ επάνω σε γεγονότα, θα τοποθετηθώ με νούμερα, για να φανεί το έργο που κάνει το νοσοκομείο Καστοριάς, πάντοτε βέβαια με την καθοδήγηση της τρίτης, είπε, του διοικητή μας και της κυβέρνησης, του Υπουργείου. Ωραία. Πάμε. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ έχω ορκιστεί στο Ευαγγέλιο. Έτσι.
Ο όρκος είναι δεδομένος και αν θέλετε μπορώ και να σας το διαβάσω. Γιατί ξεκινάτε από αυτό, κύριε Χάτσιο? Επιτρέψτε μου, θα σας πω. Ορκίζομαι να φυλάω το πίστην στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Αυτό σχετίζεται με το προηγούμενο που έχει να κάνει με πολιτικές φιλοδοξίες ή με συνδικαλιστική δράση. Καλός ή κακός, αυτός ο χρόνος ξέρετε ότι είναι προεκλογικός. Σας το λέω λοιπόν και το ξέρω από πολύ καιρό, ότι γενικά ο τομέας της υγείας, ειδικά σε εμάς εδώ στην Καστοριά, έχει στοχοποιηθεί, στοχοποιείται και από εδώ και πέρα θα περιμένετε, σας το λέω, με το παραμικρό, πραγματικό ή μη πραγματικό, να έχουμε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτό που παρακαλώ εσάς και τους πολίτες της Καστοριάς είναι να ακούνε και τις δύο πλευρές και να κρίνουν σύμφωνα με αυτό το οποίο καταλαβαίνουν. Βέβαια, αυτό είναι και μόνιμη τακτική μας εδώ τουλάχιστον στο σταθμό. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν στο προηγούμενο, γιατί με ρωτήσατε γιατί το ανέφερα. Ναι. Έτσι, ανέφερα ότι ορκίστηκα να φυλάγω τους νόμους του κράτους. Αυτό κάνω ευσυνείδητα και όσες κινήσεις, οτιδήποτε έχει γίνει, είναι σύμφωνα με τους κείμενους νόμους του κράτους. Μάλιστα. Τώρα, αν υπάρχει να πάμε... κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο, παρακαλώ να μου το πείτε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, λοιπόν, και να συνδέσουμε και να τα προηγούμενα άλλο, με τα επόμενα. Για να πω και κάτι άλλο. Ναι. Έβαλα το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Δεν ορκίστηκα διανατάσεως, έτσι. Δεν ορκίστηκα, δεν ξέρω εγώ, σε σημαίες ή οτιδήποτε, στην Αστερόεσα, στην Ημισέλινο. Δεν ορκίστηκα σε ινστρούκτορες. Και είναι μεγάλη χαρά που η χθεσινή φωτογραφία που σήκωσαν τα άτομα που έκαναν την κινητοποίηση ήταν κάτω από την ελληνική σημαία, στην είσοδο του νοσοκομείου. Και αυτό δείχνει ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για το καλό αυτού του τόπου και της πατρίδας μας. Πριν περάσουμε στην σημερινή υπόθεση των 7 γιατρών, να πάμε λίγο στην υπόθεση των 10 εργαζομένων που ενώ περίμεναν να λήξει η σύμβασή τους 31-12, την ξέρετε φυσικά την υπόθεση, έφυγαν από το νοσοκομείο πολύ πολύ νωρίτερα. Θέλετε να πείτε, γιατί υπόθηκαν και εκεί πράγματα και εκεί μίλησαν οι άνθρωποι, θέλετε να μας πείτε τι έγινε με τους συγκεκριμένους 10. Ωραία. Λοιπόν, να πω και κάτι άλλο. Χρησιμοποιείται και χρησιμοποιούν τον όρο απόλυση. Μπορούν να χρησιμοποιούν όποιον όρο θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι, όπως το έχετε τονίσει και εσείς επανειλημμένα, ότι ήταν συμβάσεις οι οποίες έληξαν. Ωραία. Γιατί έληξαν? Γιατί τα συγκεκριμένα άτομα ήρθαν, προσλήφθηκαν με αυτόν τον όρο, το ξέρανε από την αρχή, ότι αντικαθιστούν προσωπικό το οποίο βγήκε σε αναστολή. Ο όρος λοιπόν της σύμβασης, της πρώτης... Ρωτήσαμε ακριβώς αυτή τη λεπτομέρεια πραγματικά στους εργαζομένους. Τα πάντα ήταν από την αρχή... Μας είπαν ότι αναγκαστικά το υπογράψαμε γιατί δεν μπορούσαμε να λάβουμε μέρος σε άλλους διαγωνισμούς. Λοιπόν, το ήξεραν λοιπόν... Θα τα απαντήσουμε όλα, συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα απαντήσουμε όλα. Άρα, εγώ σας λέω, και αυτό είναι αποδείξιμο, ότι όλα ήταν από την αρχή στη σύμβαση και το γνώριζαν όλοι. Άλλωστε, υπάρχουν. Τι να πω, πάρα πολλοί συνάδελφοι, δεκάδες ίσως συνάδελφοί τους, οι οποίοι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν αποδέχτηκαν τη θέση. Υπήρχε ακραία περίπτωση ενός ατόμου που τον καλέσαμε, τον έστειλαν δηλαδή από την ΥΠΕ και τον καλέσαμε να προσληφθεί και εκείνο το πρωί ήρθε ο παλιός εργαζόμενος, έκανε το εμβόλιο, οπότε ο άνθρωπος ούτε καν πρόλαβε να υπογράψει τη σύμβασή του. Μάλιστα. Τώρα, εάν δόθηκε παράταση των συμβάσεων μέχρι το τέλος της χρονιάς, αυτό δεν αναιρεί το ότι εάν ερχόταν κάποιος εργαζόμενος είτε με εμβολιασμό είτε μετά από νόσηση, αναιρείται ο όρος ότι αυτή η θέση η οποία δημιουργήθηκε λόγω του κενού θα έπρεπε να αποχωρήσουν. Εκείνη λοιπόν μήπως είναι και θέμα ερμηνείας, γιατί οι άνθρωποι λένε 31-12. Με συγχωρείτε, δεν είναι κανένα θέμα ερμηνείας. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος και θυμίστε μου μετά να πούμε λίγο και για τον επόπτη εργασίας. Έτσι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Έχω συμβουλευτεί νομικό σύμβουλο. Φάνηκε λίγο άκομψο σε σχέση με άλλα νοσοκομεία ενδεχομένως ότι έγιναν σε μια συγκεκριμένη μέρα. Και αυτό γιατί? Γιατί με δική μας ευθύνη, με ευθύνη των υπηρεσιών, καθυστερήσαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε τους εργαζόμενους, μήπως τυχόν κάτι αλλάξει στο νόμο, ζητώντας διευκρινήσεις
από νομικούς δικούς μας και κάτω στο Υπουργείο. Όταν λοιπόν το Υπουργείο διευκρίνησε και άλλα νοσοκομεία, τα περισσότερα νοσοκομεία την ίδια μέρα τους διώχναν, έτσι. Όταν διευκρίνησε λοιπόν το Υπουργείο ότι όχι, έπρεπε να φύγουν την επόμενη μέρα, εντάξει, πήρε κάποιος χρόνος, δικαιολογηθήκαμε ότι ετοιμάζαμε τα χαρτιά κτλ. Ήμασταν υποχρεωμένοι λοιπόν, γιατί αλλιώς θα γινόταν καταλογισμός στους διευθυντές εδώ πέρα, στους προϊσταμένους των τμήματων, και είναι άδικο τώρα να πληρώσουν αυτοί αυτό το ποσό. Και εφόσον έχω και κρατή εισήγηση νομικού, σαφώς υπέγραψα την αποχώρησή τους. Άρα λοιπόν, ίσα ίσα ότι κρατήσαμε και πολύ περισσότερο ή όσο περισσότερο μπορούσαμε, και με πολλές παρεμβάσεις περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή μήπως δοθεί κάποια άλλη διευκρίνηση, όμως δυστυχώς αυτός ο χρόνος... Εσείς με το Υπουργείο κάνατε ερώτημα, κύριε Χάτσιο, αν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να μείνουν μέχρι τις 31/12? Τα πάντα. Και τι σας απάντησαν το Υπουργείο? Ότι ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν έχω μπροστά μου την απόφαση, αλλά είναι... μπορεί να το συζητήσουμε. Απέκλεισε δηλαδή, λέτε, το Υπουργείο την περίπτωση να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι 31/12? Τι πράγμα? Απέκλεισε το Υπουργείο την πιθανότητα λοιπόν να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι 31/12? Ναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το θέμα σε κάποιον βαθμό το ξεκαθαρίσαμε. Τώρα, γιατί ήταν συμβάσεις παράδειγμα. Ναι. Και γιατί είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως ή όρους που λήγαν, το ελληνικό κράτος αυτό νομοθετεί. Αυτό εφαρμόζουμε. Δηλαδή, τι να πω τώρα, υπάρχουν. Λέτε λοιπόν ότι ακόμη και αν είχατε την πρόθεση, εσείς δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι άλλο, γιατί αυτό γραφεί ο νόμος. Υπάρχουν αναπληρωτές, καθηγητές. Πηγαίνουν για 6, 8, 10 μήνες, μετακινούνται σε διάφορους. Ζήτησε κάποιος όχι να μείνω το καλοκαίρι και να έχω αυτή τη θέση μου και του χρόνου. Εποχικοί πυροσβέστες. Τα οκτάμινα. Όλοι ξέρουν ότι οι συμβάσεις τους υπάρχει αυτό το καθεστώς εργασίας. Λήγουν κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ή με κάποιον όρο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και ανάγκες στο νοσοκομείο. Και αυτά, εδώ... θα φτάσουμε και σε αυτά. Από την άλλη υπάρχει... Ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ναι. Ωραία. Να σας πω και το εξής. Πάμε. Εγώ ο ίδιος, έτσι. Εγώ έχω υπογράψει τριετή σύμβαση. Στο τέλος της χρονιάς τελειώνει η σύμβασή μου. Ωραία. Στο τέλος της χρονιάς, ναι. Και στιγμή ο υπουργός να πει, κύριε ευχαριστώ, τελείωσε η θητεία σας. Πριν. Το έχω αποδεχτεί, το έχω υπογράψει και χωρίς αποζημίωση, έτσι. Το έχω υπογράψει. Τι θα μπορώ να πω, δηλαδή, 31/12. Παρακαλώ, κύριε της Ένωσης Ιατρών, ελάτε κάντε εδώ ένα συλλαλητήριο, γιατί φεύγει ο διοικητής. Μακάρι να το δω γι' αυτό. Βέβαια, γι' αυτό το θέμα η κυρία Βλάχου άφησε ένα υπονοούμενο χθες. Μάλλον μίλησε για μια φήμη ότι επίκειται παρέτησή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο. Για τα ψέματα και τις ανακρίβεις της κυρία Βλάχου θα σας τα πω ένα-ένα αναλυτικά στη συνέχεια. Έτσι, δεν περίμενα την κυρία Βλάχου να μου υποδείξει αν θα παραιτηθώ, και είχα χίλιες ευκαιρίες να παραιτηθώ για να γλιτώσω όλη αυτή τη λέλαπα της πανδημίας. Δόξα τω Θεώ και δουλειά έχω και χίλια δύο πράγματα να κάνω. Εντάξει, τώρα, τι φήμες άκουσε, αν και ποιος τις διέρευσε, αν μας απαντήσει η κυρία Βλάχου. Ναι. Να ξαναέρθω λίγο όμως πριν, γιατί συνδέεται με αυτό. Ναι. Επίσης, ένα άλλο ψέμα που είπε η κυρία Βλάχου την πρώτη φορά ήταν ότι εγώ κρυβόμουν ή έλειπα ή οτιδήποτε άλλο. Εννοείται στην περίπτωση των 10. Των 10. Εγώ ήμουν εδώ, ήμουν στο γραφείο μου, αποδεδειγμένα, είχα υποχρεωτική τηλεδιάσκεψη, μάλλον τηλεκπαίδευση για θέματα πειθαρχικού δικαίου. Παρ' όλα αυτά, είχα δώσει ζητή εντολή στην πύλη ότι εφόσον ζητήσουν να έρθουν μέσα, θα κλείσω λίγο τον οίκο, ας πούμε, και θα τους δεχτώ. Το ίδιο που έγινε και χθες. Χθες συναντηθήκατε μαζί τους, ναι. Και όταν θέλησαν να έρθουν όλοι, να έρθουν μέσα, είπα σαφώς θα έρθουν. Η πόρτα μου όλα αυτά τα χρόνια, και ίσως είναι λάθος και πρέπει να το αλλάξω, ήταν ανοιχτή σε όλους. Ακούω τους πάντες. Κυκλοφορώ τουλάχιστον 2-3 φορές κάθε μέρα μέσα στο νοσοκομείο για να λύνω προβλήματα. Πολλές φορές και με φωνές, αν θέλετε, και συγγνώμη για αυτό το πράγμα σε όσους τέλος πάντων καμιά φορά παραφέρομαι. Αλλά μόνο έτσι μπορεί να διοικηθεί και να φτάσει το νοσοκομείο σε αυτό το επίπεδο που όλη η κοινωνία της Καστοριάς πλέον αναγνωρίζει ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν στις φήμες, ανυπόστατες. Σας είπα προηγουμένως ότι ναι, ας το πούμε, παρέτησή μου είναι στη διάθεση του Υπουργείου από τη στιγμή που ανέλαβε, όχι εγώ, που ανέλαβε οποιοδήποτε διοικητής. Μπορεί να πει ότι αύριο σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας, έρχεται κάποιος άλλος. Εσείς έχετε ακούσει επίσης αυτές τις φήμες, κύριε Χάτσιο, δηλαδή... Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχω σε αυτό το νοσοκομείο, ναι. Τώρα, τέλος πάντων, θα φανώ ρατσιστής,
αλλά επειδή είναι και πάρα πολλές γυναίκες, σε όλα τους τα διαλύματα, σε όλα τα πράγματα του κουτσομπολιού δίνει και παίρνει. Α, λέτε ότι γίνεται κουτσομπολιό μεταξύ των γυναικών του νοσοκομείου. Όχι, το είπα, ότι κυρίως, γιατί η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα, μακριά από μένα, δεν έχει κανένα είδος ρατσισμού και θα αρχίσουν τώρα να λένε διάφορα τέλος πάντων. Θα περιμένω αυτά ούτως ή άλλως να πιαστούν από μία λέξη για να με στοχοποιήσουν. Μπορεί να είναι κάποιο οικονομικό, μπορεί να είναι κάποια απόλυση που θέλουν, μπορεί να είναι κάποιος εργασιακός εκφοβισμός κτλ. Εντάξει. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν φήμες διάφορες ακούγονται συνεχώς και από όλους. Εγώ ζήτησα στοιχεία. Όταν λοιπόν ήρθαν χτες αυτή η επιτροπή, που είναι 4-5 άτομα. Μεταξύ των οποίων και η κυρία Βλάχου. Θα σας πω και ποιοι ήταν, εννοείται. Πρώτη. Εγώ ζήτησα ποιοι άλλοι είναι, σας παρακαλώ να έρθουν όλοι μέσα. Όχι μία αντιπροσωπή. Όλοι οι εργαζόμενοι. Ήρθαν λοιπόν οι 5 ειδικευόμενοι, η μία συγγνώμη της παιδιατρικής, κυρία Βλάχου. Ζήτησα και μία που ήταν από τις 10, κυρία Χαλκιά, να είναι και αυτή παρούσα. Και ο κύριος Μπαλταγιάννης, ο γνωστός παθολόγος και πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και συζητήσαμε τα πάντα. Άρα λοιπόν δεν αληθεύει ότι κρύβομαι, ότι δεν μπορώ να τους δω στα μάτια ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ λοιπόν μετά από αυτή τη συνάντηση και εδώ έρχομαι στην ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από την ΕΙΝΔΙΜ, λέει ότι δεν έγινε ξεκάθαρη η στάση της διοίκησης απέναντι στις ανανεώσεις των συμβάσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και εισηγήσεις των διευθυντών των κλινικών για κάλυψη των πάγιων αναγκών. Δεν θέλω να μπω στα συνδικαλιστικά. Είπατε ότι αυτό θα το συζητήσουμε μετά. Να τελειώσουμε λίγο με αυτό το θέμα των 10 για να πάμε μετά στο θέμα των ειδικευόμενων. Ναι. Εντάξει. Τώρα, επίσης υπόθηκε στους 10 ότι είχαν ποινή 2 χρόνια. Απολύτως ψευδές. Καμία ποινή δεν υπήρχε 2 χρόνων λόγω της αναστολής. Ότι, λόγω της διακοπής, συγγνώμη. Της διακοπής, ακριβώς, ναι. Εντάξει. Τι άλλο θέλετε για τους 10. Α, αυτό που σας είπα. Έλεγε η κυρία Βλάχου, πήγαμε και στον επόπτη και θα δείτε και την Παρασκευή κτλ. Δεν ξέρω ναι, υπόθηκε ότι πήγαν και στον επόπτη. Έτσι, του επόπτη εργασίας, αλλά δεν τους δικαιώνει. Δεν ξέρετε πόσο σκληρός είναι. Λόγω της σύμβασης συγκεκριμένης και των όρων που... Λόγω της νομοθεσίας και τους προτρέπει, εφόσον ενδιαφέρονται, να πάνε στα διάφορα δικαστήρια και να κηρύξουν τον νόμο αντισυνταγματικό. Αυτό είπε ο υπόπτης. Αυτό είπε ο υπόπτης, ναι. Τώρα δεν το λέω ακριβώς τα λόγια που είπε, σας λέω την ουσία. Άρα, εσείς λοιπόν, ζητήσατε ενημέρωση από τον κύριε Χατσιό, να το ρωτήσω λίγο αυτό όμως. Εσείς ζητήσατε ενημέρωση από τον επόπτη εργασίας. Σας κάλεσε και εσάς ο επόπτης εργασίας. Τι έγινε. Πήγε η νομική σύμβουλος, μου είπε δεν χρειάζεται να είσαι εσύ και να συγχύρισε κτλ. Πήγε η νομική σύμβουλος η οποία μου κοινοποίησε και την απόφαση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν σας εκπροσώπησε η νομική σύμβουλος του νοσοκομείου εκεί. Η νομική σύμβουλος, δόξα τω Θεώ, που καταφέραμε πρώτη φορά στα χρονικά να έχουμε νομική σύμβουλο στο νοσοκομείο, η οποία πραγματικά, δηλαδή, υδρώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι τόσο πολύπλοκα τα θέματα. Εγώ κάθε μέρα έχω 1-2 εξώδικα από αυτούς που έχουν βγει σε αναστολή, από διαγωνισμούς οι οποίοι εκκρεμούν και εταιρείες. Τέλος πάντων, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόρτος σε αυτό το κομμάτι το δικαστικό. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θέλω να πω, γιατί με ρωτήσατε γιατί το λέτε αυτό, γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Ότι έχουμε οργιστεί υπακοή στο Σύνταγμα του νόμου. Συγγνώμη, στο Σύνταγμα του κράτους. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Κλείσαμε νομίζω με τους 10. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη φύγει όλοι από το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Όχι. Έχουν φύγει οι 10. Ναι. Γιατί κάποιοι γύρισαν με αναστολές. Με εμβολιασμό. Με τον εμβολιασμό τους ή την νόσησή τους. Σαφώς υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Μάλιστα. Και συνεχίζει νομίζω μέχρι τα 31-12 του να ισχύει αυτός ο νόμος. Μάλιστα. Όπως επίσης έχει τύχει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι γύρισαν λόγω νόσησης, πέρασε το χρονικό διάστημα 3-6 μηνών ανάλογα και αλλάζει ο νόμος μετά την νόσηση και ετοιμάζονται τις επόμενες μέρες να ξανααποχωρήσουν. Και ξαναπροκύπτει και ενώ εδώ. Σε αυτή την περίπτωση. Ενδεχομένως και θα μας ξαναστείλουν πάλι όπως έκανε το Υπουργείο και η Τρίτη είπε, θα μας στείλουν άλλο σε αντικατάστασή τους. Μισό λεπτό, σε αυτή την περίπτωση, όταν κάποιος από νόσηση ξαναφύγει από το νοσοκομείο, ναι, καλείται κάποιον από τους 10 πίσω. Κοιτάξτε, δεν μου έχει ξανατύχει,
Άρα δεν μπορώ να πω 100% την απάντηση. Νομίζω όχι ο ίδιος, αλλά δεν μπορώ να το πω ειλικρινά, σε λέω, ναι. Κρατάω επιφύλαξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό ήταν το άγχος μας, να τους κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί αν τυχόν δεν, δηλαδή έφευγαν, πιθανόν θα πήγαιναν στον επόμενο στην λίστα. Α, και όχι από τους 10. Ναι, δεν το ξέρω όμως. Θα πήγαινε η σειρά μετά τους 10. Μισό, στη λίστα αναμονής. Με συγχωρείτε λίγο, μισό λεπτό. Ναι. Πείτε μου λίγο τι είπατε. Λέω, θα πήγαινε από τη λίστα που υπάρχει μετά τους 10. Ναι, σας είπα ότι δεν μπορώ, δεν είμαι πρόχειρος σε αυτό. Δεν όλα αυτά γίνονται με οδηγίες από το Υπουργείο και από την Τρίτη, είπε. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι στην δικαιοδοσία του διοικητή. Ούτε να απολύσει, ούτε να προσλάβει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα. Τώρα, νομίζω κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο των 10. Πάμε λίγο στους 7. Ωραία. Τώρα, το οποίο εγώ πιστεύω όλα αυτά, με τη λογική που είπα στην αρχή, συνδέονται. Έχουμε τους 7. Το νοσοκομείο Καστοριάς έχει ειδικευόμενους. Κάθε νοσοκομείο έχει ειδικευόμενους, οι οποίοι διέπονται από κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία. Να ρωτήσω εγώ εσάς κάτι που δεν ήθελε να πει η κυρία Βλάχου. Όταν ανέλαβα τον Ιανουάριο του 2022, ξέρετε πόσους ειδικευόμενους είχε το νοσοκομείο Καστοριάς? Τον Ιανουάριο, πόσους? Τον Ιανουάριο του 2020. Πότε? 2,5 χρόνια πριν. Ναι, πριν αρχίσει, ουσιαστικά στην αρχή της πανδημίας. Με το που ξεκίνησε η πανδημία. Πείτε μας. Δεν το θυμάμαι. 6 ειδικευόμενους. Ναι. Μάλιστα. Το προλάβατε. 6. Σήμερα ξέρετε πόσους ειδικευόμενους έχει το νοσοκομείο Καστοριάς? 24. Μάλιστα. Επαναλάβετε το παρακαλώ. 24. Μισό λεπτάκι. Αυτή είναι η πολιτική του διοικητή. Οι 7 είναι μέσα στους 24 ή τους αφαιρούμε? Αφήστε με να τελειώσω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η πολιτική. Γιατί λέω για ανακρίβειες και ψεύδι. Αυτή είναι η πολιτική του Χάτσιου, που σε αυτά τα 2,5 χρόνια τετραπλασίασε τους ειδικευόμενους. Και αυτό θεωρείται μεμπτό. Γι' αυτό θεωρείται ότι εμείς διώκουμε τους εργαζόμενους, δεν θέλουμε εργαζόμενους ή υποβαθμίζουμε το νοσοκομείο. Εμείς ή το Υπουργείο αντίστοιχα. Στους 24, κύριε Χάτσιο, είναι και οι 7 ή χωρίς τους 7. Και οι 7. Γιατί πάρα πολλοί από αυτούς, δηλαδή 5 και οι 2, οι οποίοι επίσης είναι ξεχωριστές περιπτώσεις, οι 5 και οι 2 είναι παρατασιακοί. Τι σημαίνει παρατασιακοί? Έρχονται για ένα χρόνο, ο ίδιος ο διοικητής τους έδωσε παράταση. Την κυρία Βλάχου, εγώ ο ίδιος τους έδωσα άλλους 6 μήνες παράταση. Και πιθανότατα, όπως εξήγησα χθες και πάλι δεν το είπε, ωραία, δεν υπάρχει καμία απόφαση, είναι απολύτως ψευδές και συκοφαντικό το ότι υπάρχει τέτοια απόφαση. Αν είπε κάποιος, ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας κτλ., τους το είπα από την αρχή, δεν είναι παρόν ο κύριος Γούλιος εδώ πέρα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ για το τι είπε ο κύριος Γούλιος. Ότι δεν έχουμε λεφτά να σας πληρώσουμε. Το έγραψε και η ανακοίνωση της ΕΙΔΗΜ. Αυτά είναι. Εμείς επικοινωνήσαμε, να σας πούμε, τον κύριο Γούλιο, ο οποίος μας είπε ότι δεν μπορώ να βγω στον αέρα, αλλά διαψεύδω αυτή τη φράση ότι την είπα. Το θέμα είναι όμως ότι γράφτηκε, κύριε Χατσιό, στην ανακοίνωση της ΕΙΔΗΜ. Να το πω λίγο αυτό γιατί θα σας βοηθήσει. Στην ανακοίνωση της ΕΙΔΗΜ γράφτηκε σαν λεγόμενο του κυρίου Γούλιου, μέσα σε εισαγωγικά μάλιστα, αν την είδατε την ανακοίνωση. Δεν πρόσεξα τόση λεπτομέρεια την ανακοίνωση. Έχουν πει κάθε μέρα βγάζουν 2-3 ανακοινώσεις, δεν έχω το χρόνο να το κοιτάξω. Μαύρο μάλλον θα τοποθετηθώ, γιατί βγήκε στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών, ο κ. Τριανταφυλλίδης, που είπε διάφορα επίσης πράγματα, τα οποία θα απαντήσω αύριο και θα σηκώσω στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Τέλος πάντων, δεν μπορώ για κάποιον ο οποίος δεν είναι παρόν, δεν ήταν χθες παρόν, γιατί ήταν σε ρεπό, τον πήραμε τηλέφωνο βέβαια, και είπε είμαι σε ρεπό, είμαι στο ΚΤΕΟ, δεν μπορώ να έρθω, και τους είπα μόλις είναι στο νοσοκομείο, ελάτε πάλι να συναντηθούμε. Στην ουσία όμως υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλετε να τους κάνετε μια νέα παράταση. Προσέξτε, μίλησα ότι πήγαν από 6 σε 24, ναι, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα χρήματα αυτά έρχονται από το Υπουργείο, δεν τα βγάζω εγώ από την τσέπη μου να τα πληρώσω. Σαφώς πληρώνουμε τις εφημερίες. Ωραία. Οι εφημερίες έχουν πληρωθεί, είχαν πληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο, χθες πληρώθηκαν μέχρι τον Μάιο, που συνήθως ήταν 3, 4, 5 μήνες. Είμαστε από τα νοσοκομεία τα οποία είμαστε συνεπέστατοι στις πληρωμές και έχουν
εντολή όλες οι υπηρεσίες, μισθοδοσία, προσωπικό κτλ. Δεν θα πληρώσουμε κανέναν προμηθευτή ή οτιδήποτε άλλο πριν πληρωθεί το προσωπικό. Και δεν νομίζω ότι έχει κανείς να μας προσάψει το οτιδήποτε σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το είπα και στην αρχή, εννοείται ότι θέλουμε να έχουμε όσο περισσότερο προσωπικό γίνεται. Εννοείται ότι θέλω αυτό το προσωπικό να δουλεύει, γιατί υπάρχουν ανάγκες σε όσους πήραμε, που πήραμε τώρα 14 άτομα, 16 άτομα από την ευαίσθητη ηλικία των 55-67, που αν θέλετε υπηρεσίες και οι παράγοντες έλεγαν τι τους χρειαζόμαστε, γιατί και πώς έχει φασαρία κτλ. Επιμέναμε, επέμενα εγώ προσωπικά, επέμενε ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Τζικαλάγιας. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Μακρύ από τον ΟΑΕΔ που μας βοήθησαν πάρα πολύ οι υπηρεσίες του. Αυτούς τους πληρώνουμε εμείς και ο ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Όμως οι ειδικευόμενοι είναι πληρωμή του κράτους. Σωστά. Εδώ τώρα, λοιπόν υπάρχει πρόθεση. Αυτό ρωτάνε οι άνθρωποι περισσότερο. Αν πρέπει να υπάρχει κατασπατάληση αυτού του δημοσίου χρήματος, το οποίο πληρώνω εσύ, εγώ, ο κάθε πολίτης, από τους φόρους που πληρώνουμε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, εσείς λέτε κατασπατάληση, οι υπηρεσίες λένε εδώ κενές θέσεις που υπάρχουν και ότι πρέπει λοιπόν να καλυφθούν. Τώρα, εδώ κενές, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαφορά. Ότι είναι όλα τέλεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διαχρονικά στο ελληνικό κράτος. Και εδώ έρχονται και τα πολιτικά που είπατε προηγουμένως, ότι δρομολογείται το νοσοκομείο να γίνει κέντρο υγείας. Μακάρι να είχαμε ένα Παπαγεωργίου εδώ, μακάρι να είχαμε ένα Memorial εδώ πέρα. Έτσι. Όμως όλα αυτά είναι συνάρτηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν, των χρημάτων που υπάρχουν, της σωστής διαχείρισης. Σωστά. Και των αντίστοιχων αλλά αναγκών. Νομίζω ότι και εσείς το παραδέχετε. Υπάρχουν εισηγήσεις των διευθυντών των κλινικών που μιλάνε για κάλυψη. Όχι υπάρχουν, με συγχωρείτε. Εγώ τη ζήτησα. Μάλιστα. Εγώ δεν κάνω καμία ενέργεια εάν δεν συνεννοηθώ προηγουμένως με τις διευθύνσεις των κλινικών, με τις προϊσταμένες των κλινικών. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ανάγκη ανανεώσεις των συμβάσεων εδώ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τρεις μέρες πριν σκάσει αυτό το θέμα, ωραία, ο κύριος Τενεκητής, και λέω επώνυμα τέλος πάντων, μου έστειλε ένα έγγραφο για την ανανέωση ενός ειδικευόμενου, τον οποίο είπε χρειάζομαι στην κλινική μου. Αποδεδειγμένα. Τεκμηριωμένα. Σε 5 λεπτά το είχα υπογράψει και συνεχίζει παρατασιακός ο συγκεκριμένος γιατρός. Μάλιστα. Εσείς δεν διώξαμε για τους 7 κανένα. Τώρα. Δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν. Έτσι, αυτά είναι στις φαντασιώσεις αυτών που τα λένε και είναι, όπως σας είπα, υποκινούμενα και στοχοποιούμε. Να το διευκρινίσουμε όμως. Για τους 7 υπάρχει χώρο στο νοσοκομείο. Λοιπόν, μπορούν να συνεχίσουν να δουλέψουν. Και για τους 17 ακόμη. Άρα λοιπόν θα προχωρήσετε στις ανανεώσεις των συμβάσεων, ναι ή όχι. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε γιατί λένε ότι θα τους απολύσω, που δεν μπορώ να τους απολύσω, έτσι, ή δεν θα ανανεώσω τις συμβάσεις τους. Ποιος τους το είπε αυτό. Τι έκανα εγώ, που γίνεται πάγια προφορικά, αλλά εγώ ήθελα να είμαι πολύ τυπικός απέναντι σε όλους. Πριν από κάποιο διάστημα, 10-15 μέρες, δεν ξέρω πόσο, 20 μέρες, έστειλα ένα έγγραφο στους παρατασιακούς ειδικευόμενους, ξεχωριστό έγγραφο στις 2 της παιδιατρικής, ξεχωριστό έγγραφο στις άλλες 5 κλινικές, και θα σας εξηγήσω γιατί. Όπου τους είπα ότι λόγω του ότι τα 2 τελευταία χρόνια δεν είχαμε άδειες και έχουν συσσωρευτεί πολλές μέρες αδειών, καλό θα ήταν και εφόσον η υπηρεσία το επιτρέπει να εξαντλήσετε αυτές τις άδειες. Μάλιστα. Είτε ανανεωθεί η σύμβασή τους, είτε δεν ανανεωθεί, τον έχουν 30-40 ή οτιδήποτε άλλο μεγάλο νούμερο ημερών αδειών, όταν τώρα μας επιτρέπεται να δώσουμε, έτσι, μπορεί χτύπα ξύλο να μην γίνει ποτέ αυτό, μπορεί το Σεπτέμβριο να έχουμε πάλι COVID. Τι μπορεί, θα έχουμε. Γιατί να μην τις πάρουν τώρα. Αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει καμία απόφαση, δεν υπάρχει καμία πρόθεση, δεν έχει ζητηθεί από κανέναν. Είχαν έρθει να ρωτήσουν εδώ στη διεύθυνση προσωπικού. Τους είπανε δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Τώρα, γιατί τέθηκε αυτό το ζήτημα, τι να σας πω. Τώρα όμως, για να μας βοηθήσετε και εμάς όμως, για να βγάλουμε ίσως και την είδηση σήμερα. Θα καταλάβετε. Έχετε πρόθεση να τους ανανεώσετε συμβάσεις αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό και θέλω να καταλήξω. Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις περιπτώσεις των 2 παιδιάτρων και των υπόλοιπων 5 ειδικευομένων. Υπάρχουν κλινικές οι οποίες έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικού και υπάρχουν και χωρίς αντίστοιχο φόρτο εργασίας. Παράδειγμα, παιδιατρική.
Υπάρχουν κλινικές οι οποίες πραγματικά ξεζουμίστηκαν, όπως λένε, ωραία, ναι, μέσω του COVID, παθολογική, χειρουργική. Παθολογική κυρίως για COVID, ναι, 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 ναι. Με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι, στις οποίες υπάρχουν λιγότερα άτομα. Στην παιδιατρική, λοιπόν, ξεχωρίζω τις δύο της παιδιατρικής και σας το είπα, στην παιδιατρική είναι δύο ειδικευόμενες. Η μία η κυρία Βλάχου και μία άλλη κυρία. Τον οποίο μέσα στον Αύγουστο, 15 Αυγούστου νομίζω ή τέλη Αυγούστου. 15 Αυγούστου η πρώτη τελειώνει, είναι η κυρία Βλάχου, λέει, που λύγει. Ναι. Τελειώνει η κυρία Βλάχου, ναι, η σύμβασή της. Ωραία. Ζήτησα από μέρες από την διευθύντρια της κλινικής να μου κάνει τεκμηριωμένη εισήγηση. Χτες το πρωί, όταν έμαθα ότι θα γίνει κινητοποίηση 8 η ώρα, της πήρα τηλέφωνο και της λέω: σε παρακαλώ, στείλε μου σε μισή ώρα την εισήγησή σου. Δεν μπορώ, βρίσκομαι στην Αθήνα, έχουμε τα πτυχιακό κτλ. Κτλ. Με παίρνει 8 και 20. Της λέω 10 λεπτά. Η εισήγησή της ήρθε το απόγευμα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν τη θεωρώ επαρκή ή δεν τη θεωρώ επαρκή. Αυτό θα συζητηθεί. Πάντως έχω εισήγηση αυτή τη στιγμή. Για την παιδιατρική. Την παιδιατρική. Εδώ να πούμε ότι η παιδιατρική έχει 4 μόνιμους γιατρούς. 4 μόνιμους γιατρούς και 7 ειδικευόμενους. Συν 2 αγροτικούς που έρχονται και μας κάνουν εφημερίες. Γι' αυτό λέω τεκμηριωμένα. Δηλαδή εγώ μακάρι να έχω και 50 γιατρούς και ας μην έχουν αντικείμενο. Ας κάνουν 4 εφημερίες στην παιδιατρική και 2 στην παθολογική. Γιατί τόσους έχουμε. Έτσι, αυτό ξεκαθαρίστηκε από χτες, έγινε ξεκάθαρο. Τέθηκαν και κάποια άλλα ζητήματα. Το ψάχνω νομικά ότι μπορούν ενδεχομένως να είναι στο νοσοκομείο Καστοριάς, αλλά να πάνε στα Γρεβενά, ας πούμε, όπου ενδεχομένως δεν έχουν κενό από παιδιατρική. Το ψάχνουμε αυτό με το νομικό τμήμα και με την ΔΥΠΕ και σήμερα αύριο θα έχουμε απάντηση. Άρα απάντηση, ευθεία απάντηση για το αν θα ανανεωθούν κανονικά αυτές οι συμβάσεις. Πότε μπορούμε να έχουμε, κύριε Χατσιού? Σας είπα. Υπάρχει δική μου θέληση και όλου του δυναμικού του νοσοκομείου. Να πάμε σε ανανέωση. Να πάμε σε ανανέωση. Ωραία. Ωραία. Το κρατάμε αυτό, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν τώρα υπάρχει δυνατότητα, γιατί υπάρχουν ορισμένες θέσεις. Κύριε Χάτσιο, επειδή πρέπει να προσέχουμε όλες τις λέξεις και τις φράσεις μας, αυτό κρατάμε αυτή τη στιγμή. Ο διοικητής λέει ότι η πρόθεσή μου είναι να κρατήσω αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί σε κάθε ειδικότητα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ειδικευόμενων που μπορούμε να έχουμε. Έτσι, εάν τώρα, αυτή η απάντηση που περιμένουμε, μας πούνε ότι σε επίπεδο ασχέτως ειδικότητας ή ασχέτως νομού, περιφέρειας, όλη η Δυτική Μακεδονία, μπορούμε να έχουμε, λέω τώρα τυχαίο νούμερο, έτσι, 7 παιδιάτρους. Εμείς έχουμε 7, τα Γρεβενά έχουν 0. Τυχαία τα νούμερα, έτσι. Ναι. Και μπορείτε εσείς να τους κρατήσετε, αλλά να μετακινηθούν στα Γρεβενά. Για να λυθεί πάρα πολύ ωραία το πρόβλημα. Μάλιστα. Αν όμως έχουμε υπερβεί το όριο αυτό, είτε σε επίπεδο. Δεν θα ανανεώσετε. Ακριβώς. Αυτό. Πάντοτε σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες του Υπουργείου και της Τρίτης ΥΠΕ. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η απάντησή σας σήμερα. Βέβαια, εδώ, όπως είπαμε, η νέα ανακοίνωση της ΕΙΔΗΜ ζητάει επίσημη ενημέρωση από την διοίκηση. Η επίσημη ενημέρωση. Ότι οι παρατάσεις των δικαιωμένων γιατρών θα ανανεωθούν κανονικά. Η επίσημη ενημέρωση δεν εκβιάζεται. Είναι κάτι που το αποφασίζετε. Το είπα προφορικά. Ναι. Εάν μου το στείλουν και γραπτά και το απαιτήσουν, θα έχουν και την γραπτή απάντηση. Μέχρι στιγμής το έχουν γραπτά ως δελτίο τύπου. Προφανώς θα γίνει και κάποιο αίτημα και προς εσάς. Όλες όμως. Κύριε Νατσούλη, ναι, έχουμε ξεφύγει. Χθες το μεσημέρι με πήρατε τηλέφωνο και μου είπατε ότι θα συγκληθεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο στο Άργο Σωριστικό. Ναι, ζήτησε η Λαϊκή Συσπήρωση έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους. Φαντάζομαι, είπα μάλιστα, ότι θα το ζητήσει ο κύριος Τίγκας και για το Συμβούλιο της Καστοριάς, ώστε να λάβει γνώση των εξελίξεων του νοσοκομείου. Για τον κύριο Τίγκα θα μιλήσουμε μετά. Ναι. Μπαίνει στο παιχνίδι και η Δήμη ή τουλάχιστον με κάποιες δημοτικές παρατάξεις που θέλουν αυτό το θέμα να το φέρουν προς συζήτηση. Θεμητό. Εγώ πήρα τον Δήμαρχο του Άργου, τον κύριο Κεπαπτόγλου, χθες το απόγευμα, ναι, σε μια, τέλος πάντων, συνάντηση, επίσκεψη και του είπα, σε παρακαλώ, αν τυχόν υπάρξει αυτό το πράγμα και
κάνετε έκτατο το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον να σας ενημερώσω. Mm-hmm. Η απάντηση του κύριου Γιαπαυσόγλου ποια ήταν? Ναι, φυσικά θα με πάρει σήμερα για να τον ενημερώσω. Άρα λοιπόν θα γίνει αυτό το συμβούλιο τελικά, έχει οριστεί μήπως και... Και δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί είπαμε θα μιλήσουμε σήμερα. Θα είστε λοιπόν εκεί όταν θα γίνει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αντίστοιχη περίπτωση αν γίνει και ζητηθεί και για την Καστοριά. Δεν είπα ότι θα είμαι, εγώ είπα να τον ενημερώσω. Α. Αν με καλέσουν, αν πρέπει να παρευρεθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι. Μάλιστα. Εγώ όμως θέλω να ενημερώσω τον Δήμαρχο, γιατί με τι θέμα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω, πραγματικά χάνω το μυαλό μου ώρες-ώρες. Πρόκειται για ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Τι θέμα, τα θέματα του νοσοκομείου, ποια θέματα του νοσοκομείου. Οι απολυμμένοι που λένε αυτοί, έτσι, οι προσλήψεις, το ΕΣΠΑ, παράπονα που έχουμε στο νοσοκομείο, ευχαριστίες που έχουμε από το νοσοκομείο, δωρεές που έχουμε στο νοσοκομείο. Τι να πω τώρα, ένα πουλί που πέταξε και κουτσούλησε, ποιο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να προσδιοριστεί για ποιο θέμα καλείται αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Βέβαια, επαναλαμβάνω, το ζήτησε η Λαϊκή Συσπήρωση. Θα δούμε το Προεδρείο τι απόφαση λοιπόν, θα πάρει και πότε θα γίνει αυτό. Η Λαϊκή Συσπήρωση, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, κυρία Βλάχου, ενδεχομένως, ή ο κύριος Τριανταφυλλίδης που είναι πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών, και στην ΕΡΤ μου είπανε, ζήτησα την εκπομπή. Ξύπνα, λέει, της Καστοριάς και τι κάνει τέτοια πράγματα. Επειδή είναι ραδιόφωνο και ο κόσμος δεν έχει εικόνα, ναι, το Facebook έχουν σηκώσει και από την πρώτη κινητοποίησή τους και από τη δεύτερη κινητοποίησή τους φωτογραφίες. Ξέρετε πόσα άτομα ήτανε? Στην συγκέντρωση αυτή? Και στη μία και στην άλλη. 15 και 15 ή 15 και 13. Αν βάλεις τους 9, 10, 8 που ήταν ενδιαφερόμενοι, έτσι, 2-3 οι οποίοι ήταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γιατρών, πόσοι μένουν από το λαό της Καστοριάς λοιπόν που συμμετείχαν? 3-4. Τι πληθυσμό έχει ο νομός της Καστοριάς? 45-50.000. Άρα λοιπόν, μέσα στους 45-50.000, ένας στους 1.000 θεωρεί ότι είναι ξύπνιος και όλοι εμείς είμαστε, κοιμόμαστε ή χαπακωνόμαστε. Παρακαλώ να είμαστε λίγο σοβαροί. Έχω μπροστά μου και το κείμενο της κυρίας Ανέτας Γραμμένου και του Κώστα Αθανασιάδη, τη Λαϊκή Συσπήρωση. Δεν ξέρω αν το είδατε, το τι ζητάνε. Ποιοι είναι οι κύριοι? Είναι η Λαϊκή Συσπήρωση του Άργου Σοριστικού. Ναι, τι είναι, είναι παράταξη. Είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλη. Είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλη του Δήμου Άργους που ζητάνε αυτή τη σύγκληση. Και το αίτημα της Λαϊκής Συσπήρωσης για τη σύγκληση του έκτακτου συμβουλίου, επειδή είπατε γιατί το ζητάνε. Λένε λοιπόν τα εξής και σας το διαβάζω. Όχι, τέλος πάντων. Τουλάχιστον το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Ζητούμε την άμεση σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να συζητηθεί το θέμα των 7 γιατρών, 5 παθολόγοι και 2 παιδίατροι. Αυτό ζητάνε. Ωραία. Και αυτό να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση ώστε να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Ποια θα είναι η θέση μου, ήδη έχει απαντηθεί. Ωραία. Αυτό ζητάνε ουσιαστικά λοιπόν. Βέβαια, θα προσέξατε ίσως και για την κυρία Τελεγιορίδου και την αναφορά που γίνεται από βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας. Έχουν πάντα τις αναφορές ότι όλα αυτά είναι προς την κατεύθυνση του να τελειώσει το νοσοκομείο της Καστοριάς, να μεταβληθεί σε κέντρο υγείας ημερήσιας φροντίδας. Και μάλιστα η κυρία Τελεγιορίδου επικαλείται και την φράση τη σχετική του Πρωθυπουργού για το σχέδιο, το project της Κοζάνης, στο πρόσφατο Φόρουμ για την Υγεία. Κυρία Τελεγιορίδου, τέλος πάντων μην προκαλείτε σε πολιτικά πράγματα, αλλά θέλω να πω ότι δεν με έχει πάρει ποτέ, όχι ποτέ, σε αυτές τις ερωτήσεις να με ρωτήσει τι γίνεται. Τι γίνεται με τις ερωτήσεις στη Βουλή. Ωραία. Πηγαίνω στο Υπουργείο, το Υπουργείο μας ζητάει από την ΥΠΕ να δώσουμε εξηγήσεις. Έρχονται σε μένα, απαντάω εγώ και ακολουθείται αντίστροφη πορεία και κάποια στιγμή η απάντηση δίνεται από τον Υπουργό ή, ξέρω εγώ, ένα στέλεχος της κυβέρνησης. Εντάξει, δεν γίνεται κάποιος έλεγχος, ούτε φυσικά υπάρχει οποιαδήποτε ευθύνη σε εισαγωγικά για τα λεγόμενα. Η κυρία Τελεγιορίδου λοιπόν υιοθέτησε, άμα στη τι θα έλεγα, αυτά που της είπαν οι 10 εργαζόμενοι και τα έκανε επερώτηση στη Βουλή. Παλιότερα είχε κάνει και κάποια θέματα με την ασφάλεια που επίσης απαντήσαμε. Η κυρία Τελεγιορίδου φέρνει τον 7, και τον 7 γιατρών φέρνει στη Βουλή, κυρία Τελεγιορίδου. Ωραία. Σαφώς θα δώσω μια απάντηση. Πολύ θα ήθελα την κυρία Τελεγιορίδου όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία να δώσει στην δημοσιότητα και την απάντηση του Υπουργείου. Μάλιστα. Της κυβέρνησης, συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Χάτσιο, νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Εκτός αν θέλετε κάτι τελευταίο να προσθέσετε.
στο θέμα που έχει δημιουργηθεί. Όχι, όχι. Νομίζω το εξαντλήσαμε το θέμα. Είμαι οποτεδήποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Ελπίζω να λήξουν όλα καλά, γιατί για το νοσοκομείο, πραγματικά και για την υγεία, κύριε Χάτσιο, νομίζω ότι όλοι θέλουμε όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση, καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος γύρω μας που να μην θέλει το αυτονόητο. Δεν είναι κάτι παράξενο. Το αυτονόητο είναι η καλή παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες που έχουμε σαν επαρχιακό νοσοκομείο. Για το κομμάτι αυτό που λέτε, να το πω και το έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν έχω κάποια επίσημη ενημέρωση ούτε από τον κύριο Μαλούτα, από τον Δήμο. Ζητάω, ψάχνω να αλλά την φράση την είπε ο Πρωθυπουργός, κύριε Χάτσιο. Την φράση την είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε μελέτη Μαλούτα. Δεν είπε μελέτη Μαλούτα, είπε ένα project το οποίο έχει ενδιαφέρον. Ναι. Άλλο project. Άλλο project δεν ξέρουμε εμείς, αυτό ξέρουμε. Εγώ, από ό,τι άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα από τον βουλευτή του κύριο Τζικαλάγια, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νομό, ναι, τοποθετήθηκε όσον αφορά τη λειτουργία στον καινούριο υγειονομικό χάρτη, και άκουσα και εσάς κάποια στιγμή την κυρία Κοζατσάνη που είπατε λυπάμαι τους υποψήφιους. Έτσι, θα είναι μετά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Άρα θα υπάρχει πραγματικά μεγάλος χρόνος διαβούλευσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, έτσι ώστε να δούνε τις προτάσεις των κομμάτων οι πολίτες και να επιλέξουν αυτήν την οποία θεωρούν σωστή. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Χάτσιο. Είναι πολύ απλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ θα ήθελα να κλείσω με μια φράση του αείμνηστου πατέρα μου. Διευκρινίζω ευθύς εξ αρχής ότι δεν αφορά σε τίποτα όλα όσα είπαμε προηγουμένως, ούτε καμία από τις καταστάσεις τις οποίες αναφέρθηκαν. Απλά αισθάνομαι έτσι το χρέος απέναντι στη μνήμη του να πω μια φράση. Έλεγε λοιπόν ο πατέρας μου ότι τα ψηλά τα στάχια τα θερίζουν. Μάλιστα. Και ξέρετε, έγινε την εποχή, δεν υπήρχαν αλουνιστικές μηχανές, με το δρεπάνι θερίζανε. Δεν ξέρω αν νιώθετε πράγματα ή αν θέλετε να κάνετε κάποια παρομοίωση. Όχι τίποτα. Καμία σχέση με όλα τα προηγούμενα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατσιό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ουσιαστικά απάντησε και για την πρώτη περίπτωση των 10 και για την δεύτερη περίπτωση τώρα, τη σημερινή, των 7 γιατρών. Μακάρι όλα να κυλήσουν προς το συμφέρον όλων μας και των εργαζομένων και βεβαίως των πολιτών, γιατί η υγεία είναι ένα αγαθό προς τους πολίτες και πρέπει να παρέχεται, επαναλαμβάνω, όσο το δυνατόν απλόχερα, καλύτερα, χωρίς εκπτώσεις. Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.